Έτσι ακριβώς. Το συζητούσαμε και την περασμένη εβδομάδα. Βασικά το συζητάμε από το τέλος Ιουλίου που υπήρξαν τα πρώτα κρούσματα. Φτάνουμε λοιπόν στα 52, στους 52 αστυνομικούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, ενώ οι αστυνομικοί που βρίσκονται σε καραντίνα φτάνουν τους 200. Βλέπουμε και τα στοιχεία ελευθερία. Βλέπουμε τα στοιχεία στην οθόνη μας. 52 κρούσματα κορονοϊού πανελλαδικά στην ελληνική αστυνομία. 200 αστυνομικοί σε καραντίνα. Πάμε παρακάτω. Υποδιεύθυνση με τον τάξης. Οι υπηρεσίες που έχουμε τα κρούσματα κορονοϊού. Η υποδιεύθυνση με τον τάξης. Η τοχεία Αθηνών. Η Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η υποδιεύθυνση ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής. Στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Ομόνια, στα Πατήσια. Στο τμήμα ασφαλείας Χαϊλάου στη Θεσσαλονίκη. Στην Άφπακτο, στην Πάτμο, στην Κοζάνη. Είναι τα στοιχεία τα οποία συγκέντρωσες, Ελευθερία, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τον κύριο Μπαλάσκα, για να δούμε τελικά κατά πόσο τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στα αστυνομικά τμήματα και αν οι 200 άνθρωποι, συνάδελφοί του που είναι σε καραντίνα, δημιουργούν πρόβλημα στην ελληνική αστυνομία, στο έργο της. Αυτό το οποίο ήθελα να πω προηγουμένως είναι ότι υπάρχει ανησυχία ότι όσο περνάει ο καιρός, υπάρχει ανησυχία ότι θα αυξάνονται και τα κρούσματα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω και το εξής, μια τελευταία εξέλιξη. Ότι σε λίγες μέρες από τώρα αναμένεται να ξεκινήσουν τα τεστ σε όσους αστυνομικούς επιστρέφουν από την καλοκαιρινή τους άδεια, προκειμένου η κατάσταση να είναι πιο ελεγχόμενη και φυσικά να μην υπάρχει διασπορά του ιού. Για πάμε στον κύριο Μπαλάσκα να μας. Έχουμε κρούσματα σε αρκετά αστυνομικά τμήματα. Έχουμε 52 αστυνομικούς πανελλαδικά οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τον ιό και περίπου 200 αστυνομικούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καραντίνα. Εσείς τα νούμερα αυτά πώς τα βλέπετε? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πω, να συμπληρώσω στο ρεπορτάζ σας, ότι είναι και πάνω από 10 άτομα στην άμεση δράση. Μάλιστα. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνο, διότι όταν ανέβηκε στο κέντρο της άμεσης δράσης υπάρχει και κίνδυνος να κατέβει από το κέντρο της άμεσης δράσης, όπου είναι η ομάδα Δίας και τα περιπολικά, και τότε η βόμβα να είναι βραδιπλεγής και να κυκλοφοράει σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Δεύτερον, θέλω να πω ότι βεβαίως και έχουν αρχίσει τα μέτρα, αλλά η κατακεφαλιά που μας έδωσε ο κορονοϊός είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ενώ ήμασταν στο 0 στην πρώτη φάση του κορονοϊού, τώρα περνάμε τα 50 και οδεύουμε για τα 60. Συν τις άλλες 200 συνάδελφοι είναι κλεισμένοι σε καραντίνα και δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς θα νοσήσουν ή πόσοι από αυτούς ενδεχομένως να το περάσουν και σε κάποιους άλλους. Τι ζητάμε? Ζητάμε όλοι έλεγχο. Μοριακό έλεγχο, όλη η αστυνομική της χώρας τώρα. Σε όλες τις δομές. Παντού. Χωρίς κόστος για τον αστυνομικό, χωρίς προσωπικό οικονομικό κόστος. Ακόμα και σε ιδιώτες, για να μπορέσει να διοχετευτεί όλη αυτή η μάζα των συναδέλφων και να ελεγχθούμε όλοι. Και αυτοί που είναι στα γραφεία και αυτοί που είναι στο δρόμο, ιδιαίτερα βεβαίως οι μάχημες υπηρεσίες όπως είναι η τροχέα που κάθε μέρα, να, εδώ απέναντι είναι και μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία, η άμεση δράση και οι λοιπές μάχημες υπηρεσίες. Είναι πολύ λογικό το αίτημά σας, κύριε Μπαλάσκα, γιατί βρίσκεστε όλους τους στους δρόμους, στην υπηρεσία των πολιτών. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αυτό που είπα και αρχικώς, επιχειρησιακά. Σε τι κατάσταση είμαστε? Θέλω να πω, όταν 200 αστυνομικοί είναι σε καραντίνα, έχουμε και τα κρούσματα που έχουμε, δημιουργείται πρόβλημα? Όπου μπαίνει ο κορονοϊός, δημιουργεί πρόβλημα, ιδιαίτερος όταν θα μπει στην πρώτη γραμμή του πυρός, όπως είναι η αστυνομική. Διότι όλοι το ξέρουμε ότι σαφώς οι υγειονομικοί, οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας δώσανε και την τελευταία τους δρανίδα σε αυτό, με τεράστιο κόστος, πάλεψαν με νύχια και με δόντια, αλλά πριν πάει το θέμα σε αυτούς, πέρναγε πρώτα από τον αστυνομικό. Έτσι λοιπόν η πολιτεία κατευθείαν το μάτι της έπρεπε να το έχει ρίξει στον απλό αστυφύλακα, σε αυτό που είναι έξω, που επιβάλλει τα πρόστιμα, που μπαίνει στα λεωφορεία, που πηγαίνει στα μπαρ, που πηγαίνει στις βίλες. Αυτός λοιπόν είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ίσως εκεί πέρα να υπήρχε μια μικρή ολιγορία της διοίκησης. Αυτή η ολιγορία πλέον, ας πούμε ότι είναι παρελθόν. Δεν ζητάμε ευθύνες από πουθενά και από κανένα. Τουλάχιστον τώρα να γίνει δουλειά όπως πρέπει. Εάν δεν γίνει τώρα δουλειά όπως πρέπει, θα δούμε καμιά χιλιαριά αστυνομικούς άρρωστους. Κύριε Μπαλάσκα, ναι, μάσκες φορούν οι συναδελφοί σας? Έχουν αντισηπτικά? Έχουν? Ναι. Και μάσκες φορούμε και αντισηπτικά έχουμε και η πολιτεία έχει φροντίσει για την επάρκεια αυτών, αλλά όχι μόνο η πολιτεία και πάρα πολλοί ιδιώτες που μέσω της φιλόξενης εκπομπής σας θέλω δημόσια να τους ευχαριστήσω, ιδιαίτερα
τους ιδιώτες, οι οποίοι έβαλαν το χέρι στην τσέπη βαθιά, να ευχαριστήσω ακόμα τον κύριο Πατούλη, ο οποίος έδωσε χιλιάδες υλικό στους αστυνομικούς μας και άλλοι πολλοί. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι θέμα συντονισμού και οργάνωσης. Εκεί θα πρέπει να πάει καλά, να μην νοσήσουν άλλοι αστυνομικοί, γιατί θέλετε να σας πω κάτι έτσι για το διατάφτα. Αν νοσήσουν αστυνομικοί, θα κλείσουν τμήματα, θα κλείσουν υπηρεσίες. Ναι, αυτό σας ρωτώ το σύνορα. Αστυνομικούς στην υπηρεσία και για την προστασία των πολιτών και για το μικροέγκλημα έχουμε τώρα στους δρόμους. Επαρκούν. Ναι, γιατί ξέρουμε ότι... Κοιτάξτε, να σας απαντήσω, δεν κλείνει η αστυνομία με 50 αστυνομικούς off. Ναι. Είναι 50, είναι και 200. Με 50 αστυνομικούς off δεν κλείνει. Λοιπόν, καλημέρα. 250. Καλημέρα, κύριε Παλάσκα. Ευχαριστούμε. Όμως μπορεί να γίνει ένα τσαφ και να έχουμε θέμα.